Αγαπητά μου αδέλφια, καθώς περνάνε οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες, καθώς ζούμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, αισθανόμαστε και εμείς αυτό το οποίο έλεγε ο Δαβίδ, ότι εφράνθην ότε με είπε να συπάγομεν εις τον οίκον του Κυρίου. Γιατί εκείνη η παρουσία του Κυρίου, εκεί μας μιλάει ο Κύριος και μας παρηγορεί και μας θεραπεύει. Και σήμερα το βράδυ ο λόγος είναι παρηγορητικός, αγαπητοί αδελφοί, ενθαρρυντικός. Γιατί έτσι μιλάει ο Κύριος, μη φοβού, μόνο πίστευε, είμαι κοντά σου. Παρά τις πτώσεις μας, τα λάθη μας, τις αυλεψίες μας, ο Κύριος είναι πιστός να αρνεί τον εαυτό του δεν δύναται. Και τον ευχαριστούμε και για σήμερα το βράδυ, αγαπητά αδέλφια, γιατί η καρδιά μας και οι πόδες μας είναι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Θα διαβάσουμε δύο εδάφια από την προς Εβραίους επιστολή. Είναι σελίδα 1068, κεφάλαιον ΙΒ και εδάφια 1 και 2. Λοιπόν και εμείς περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψομεν παν βάρος και την ευκόλωσε περιπλέκουσα ημάς αμαρτία και ας τρέχομεν με θυπομονή στον προκείμενο εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως, ώστις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρών, καταφρονήσα στην εσχήνη και κάθισε εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Και αρχίζει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής αυτό το χωρίο, αγαπητά αδέλφια, και λέει λοιπόν και εμείς, και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι εμείς? Είναι αυτοί οι οποίοι γεννηθήκανε άνωθεν, ουχή εκθαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου, δια του Λόγου του Θεού, του ζώντος και μένοντος στον αιώνα. Είναι αυτοί οι οποίοι ουχή εξ θελήματος ανδρός, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Και εδώ βλέπετε ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να είναι ο Απόστολος Παύλος ή κάποιος άλλος, λέει λοιπόν και εμείς, δεν λέει ότι έχουμε φτάσει κάπου σε ένα σημείο και βλέπουμε τους άλλους από αφιψηλού, αλλά και αυτός έχει αυτόν τον πόθο να γνωρίσει τον Χριστό περισσότερο. Και πραγματικά βλέπουμε την Εκκλησία μέσα στην οποία μας έχει βάλει ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, βλέπουμε τους ποιμένες, βλέπουμε τους εργάτες του Κυρίου να έχουν αυτόν τον ίδιο ζήλο τον οποίο είχαν εξ αρχής. Ο Λόγος του Θεού μας μιλάει και μας λέει ότι αυτός ο οποίος γεννήθηκε από τον Κύριο έχει ένα θείο έρωτα για τον Χριστό. Μακάρι, λέει, πεινώντας και διψώντας τη δικαιοσύνη, γιατί αυτοί θα χορταστούν. Και παραξενεύονται οι άνθρωποι, μα γιατί συνέχεια διαβάζετε το Λόγο του Θεού? Γιατί συνέχεια προσεύχεστε? Γιατί συνέχεια έχετε επικοινωνία ο ένας με τον άλλον? Γιατί κάθε Κυριακή λαβαίνετε το σώμα και το αίμα του Κυρίου? Γιατί πρέπει να το ομολογήσουμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι δεν χορταίνουμε τον Κύριο. Ενώ παλιά πίναμε από τα νερά του κόσμου αυτού και ήμασταν πεινασμένοι και διψασμένοι και ταλαιπωρημένοι, ήπιαμε από το νερό που μας έδωσε ο Κύριος, χορτάσαμε. Αλλά τώρα μας έχει ανοίξει μέσα μας μία άλλη πηγή, μία άλλη δίψα. Αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, δια να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεώς του και την κοινωνία των παθημάτων του, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Και πραγματικά υπάρχει αυτός ο ζήλος τον οποίο πυροδοτεί το Πνεύμα το Άγιον. Και χαίρομαι να βλέπω ανθρώπους και παρακαλώ τον Κύριο να με κάνει και εμένα σαν και αυτούς, οι οποίοι έχουν πολλά χρόνια στον Κύριο, 60-70 χρόνια, και έχουν αυτή την επιθυμία τους. Σας έχω ξαναπεί την εμπειρία την οποία είχαμε τον πεθερό του αδελφού του Καραγιάννη. Τώρα βέβαια είναι στον Κύριο πριν από κάνα δύο χρόνια. Αλλά πριν από 4-5 χρόνια, λοιπόν, στα 103 του, τον έφερε ο Κύριος στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Και με πήρε ο αδελφός ο Χάρης, μου λέει: πήγαινε να δεις τον πεθερό μου. Πάω λοιπόν και βλέπω ένα καλοκάγαθο γέροντα με 100% φρόνηση και έκλαιγε ο άνθρωπος. Λέω: πονάτε? Λέει: όχι, αδελφέ μου, λέει, δεν πονάω. Λέω: τι έχετε? Λέει: δεν μπορώ να χορτάσω, μου λέει, τον Κύριο. Του λέω: δεν κατάλαβα. Λέει, διαβάζω καθημερινά το Λόγο του Θεού και δεν το χορταίνω, αδελφέ μου, λέει. Μακάρι να τον είχα γνωρίσει, λέει, περισσότερο τον Κύριο. Λέω: πόσα χρόνια είστε με τον Κύριο? Λέει: 75. Λέω: και τη γραφή, λέω, πόσες φορές την έχετε διαβάσει? Λέει: 700 φορές. Κάθε μήνα, λέει, τη διαβάζω ολόκληρη. Και απολαμβάνω, λέει, το Λόγο του Κυρίου. Και λέω: Κύριε μου, κάνε με και εμένα σαν κι αυτόν, Είσαι τον αδελφό τον Γιάννη τον Δαρεμά, ο οποίος μια μέρα είχε έρθει στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Και με παίρνουν τηλέφωνο από το εξωτερικά ιατρία. Λέει: έλα, λέει, κάποιος δικός σας, λέει, είναι στα εξωτερικά ιατρία και έχει χαλάσει τον κόσμο.
Λέω, ποιος να είναι άραγε. Και καθώς πλησιάζω, ακούω μια φωνή λοιπόν και φώναζε δυνατά. Μια ακατάπευτη πυροδότηση Πνεύματος Αγίου εξέρχεται από το θρόνο του Κυρίου και αγγίζει τις καρδιές μας και μας κάνει να χαιρόμαστε. Λέω, ο αδερφός ο Γιάννης είναι. Πάω λοιπόν, τον βλέπω. Βλέπω έναν γιατρό που τον κοίταγε με γουρλωμένα μάτια. Μου λέει, απορώ, λέει, πώς μιλάει. Λέει, έχει 15 ματοκρίτη. Κανονικά δεν έπρεπε να. Δεν έπρεπε, λέει, να αναπνέει. Λέω, αδελφέ Γιάννη, καλά είσαι. Ποτέ δεν ήμουν καλύτερα, μου λέει. Σας τα λέω αλήθεια, δεν υπερβάλλω καθόλου, ε. Τον βάλανε λοιπόν στο νοσοκομείο. Του βάλουμε, λέει, γρήγορα μετά εγγυσή αίματος. Πάω την άλλη μέρα λοιπόν, τον βλέπω τον αδελφό τον Γιάννη. Βαστούσε μια τεράστια βίβλο στα χέρια του και διάβαζε. Η κουβέρτα ήταν κάθετα στο κρεβάτι. Τα πόδια του ήταν απ' έξω, ξυπόλυτα. Και διάβαζε αμέριμνο στο λόγο του Θεού. Λέω, αδελφέ Γιάννη, καλά είστε? Πολύ καλά, μου λέει. Λέω, σας βάλανε? Μα λέει, δεν πρόσεξα. Μου λέει ο διπλανός του, δύο μπουκάλια του βάλανε, λέει. Και πραγματικά, αγαπητοί αδελφοί, ζούμε αυτό το θαύμα. Πώς γίνεται αυτό, αγαπητοί αδελφοί, πώς το Πνεύμα του Άγιον έρχεται να συνεπάρει τις καρδιές μας για αυτό το πρόσωπο το οποίο, αν και δεν το είδαμε, λέει, το αγαπάμε. Εις τον οποίο και τώρα, λέει, αν και δεν βλέπουμε αυτόν, πιστεύοντες όμως, αγαλλιόμεθα με χαρά να ανεκλάλλει το και ένδοξο, απολαμβάνοντας το τέλος της πίστεώς μας, τη σωτηρία της ψυχής μας. Να προχωρήσουμε όμως, λέει, λοιπόν και εμείς, περικυκλωμένοι όντες υπό το σου του νέφους μαρτύρωνε. Και μιλάει για τους ήρωες της πίστεως της Παλαιάς Διαθήκης. Υπό το σου του νέφους μαρτύρων. Και πραγματικά, αγαπητοί αδελφοί, βλέπουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο όλους αυτούς τους ήρωες της πίστεως. Από τον Ενόχ μέχρι τον Σαμσόν και τον Ιεφθάε και τον Δαβίδ και όλους αυτούς. Τον Αβραάμ, τον Νόε. Πώς ζήσανε τη ζωή τους με τον Κύριο. Και καθώς τα διαβάζουμε αυτά, αγαπητοί αδελφοί, νομίζουμε ότι είμαστε εκεί πέρα και περπατάμε κι εμείς μαζί τους. Λέμε και διαβάζουμε ότι μετά του Θεού περιεπάτησε ο Ενόχ. 300 χρόνια τον γνώρισε, λέει, στα 65 του. Και περπάτησε 300 χρόνια με τον Κύριο. Και είναι σαν να είμαστε κι εμείς εκεί κοντά και βλέπουμε τον Ενόχ να περπατάει με τον Κύριο. Να του μιλάει ο Κύριος και να του μιλάει και ο Ενόχ. Και να τους βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι και να λένε, μα γιατί αυτός είναι τόσο χαρούμενος? Γιατί ενώ γύρω έχει ξεχυλήσει τόσο πολύ αμαρτία, αυτός τι γίνεται? Με κάποιον μιλάει? Μήπως παραμιλάει? Δεν παραμιλούσε, αγαπητοί αδελφοί, αλλά μίλαγε με τον Κύριο. Και μια μέρα ο Κύριος τον πήρε κοντά του. Και λέμε ότι και εμείς είμαστε περικυκλωμένοι από ένα τόσο μεγάλο νέφος μαρτύρων. Δεν είναι ένας πειραματικός αγώνας, ένας δρόμος τον οποίο μπορούμε να τον περπατήσουμε και μπορεί να φτάσουμε μέχρι τέλους. Όχι, είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι δοκιμασμένος από νέφος μαρτύρων της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και από νέφος μαρτύρων της Καινής Διαθήκης, αγαπητοί αδελφοί. Δεν είναι ένας πειραματικός δρόμος. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι έχουμε, λέει, την ελπίδα άγκυρα της ψυχής, ασφαλή και βεβαία, και εισερχομένη στο εσωτερικό του καταπετάσματος, όπου ο Ιησούς Χριστός εισήλθε υπέρ ημών, γενόμενος πρόδρομος κατά την τάξη αρχιερέας, κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Υπέρ ημών. Και πράγματι, όσο διαβάζουμε το λόγο του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί, καταλαβαίνουμε πόσο ασφαλείς είμαστε στην αγκαλιά του Κυρίου. Και διάβαζα τελευταία για τις δυσκολίες που μπορούμε να περάσουμε, τις θλίψεις μας. Καμιά φορά μας αφήνει ο Κύριος να περπατήσουμε όπως νομίζουμε μόνοι μας. Και λέει κάποιος συγγραφέας, και καταραίουμε, λέει, στην αγκαλιά του Κυρίου. Μας υποβαστάζουν οι αιώνιοι βραχίωνες, αγαπητοί αδελφοί. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μέσα στον ουρανό, ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι αυτή τη στιγμή μεσή της Καινής Διαθήκης. Είναι αυτός που βαπτίζει με Πνεύμα Άγιον. Είναι παράκλητος προς τον Πατέρα. Είναι ο μέγας αρχιερέας μας. Και λέει μέσα στην προς Εφεσίους επιστολή ότι μας ευλόγησε με πάσαν ευλογία πνευματική στα επουράνια δια Ιησού Χριστού. Και όσο τα διαβάζουμε και όσο το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει να καταλάβουμε, αγαπητοί αδελφοί, τη σημασία τους, τόσο λέμε, μα ήμασταν εμείς άξιοι να απολαμβάνουμε αυτή τη μεγάλη ευλογία. Και όχι μόνο αυτό, να μην χάσουμε, αγαπητοί αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι ένας καλός φόβος αυτός, Άγιος φόβος. Και λέει εδώ πέρα λοιπόν, τι να κάνουμε? Να απορρίψουμε, λέει, παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Και αστρέχομε με θυπομονή στον προκείμενο εις ημάς αγώνα, αποβλέποντας εις τον Ιησούν, τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως. Και εδώ έρχεται να μας πει ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, ορισμένες συμβουλές. Είναι προτρεπτικός ο λόγος σήμερα το βράδυ. Και λέει να. Πρώτα απ' όλα λέει ότι έχουμε έναν αγώνα, ότι έχουμε έναν δρόμο να τρέξουμε. Είναι ένας δρόμος τον οποίο καλούμεθα να τρέξουμε με θυπομονή. Και έχουμε ανάγκη υπομονή για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να λάβουμε τις επαγγελίες.
Και πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, πολλές φορές ζητάμε υπομονή από τον Κύριο. Και λέει ο Κύριος, πάρε μια θλίψη, πάρε μια δοκιμασία, πάρε μια ασθένεια ίσως. Μα Κύριε, μήπως είναι κρίση, μήπως είναι κατάκριση, μήπως είναι απόρριψη εκ μέρους σου. Όχι, είναι μια παιδεία από τον Κύριο, όπως λέει παρακάτω. Και ο Κύριος με όλα αυτά είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας, αγαπητοί αδελφοί, έρχεται να μορφώσει το χαρακτήρα του μέσα μας. Έχουμε χρία, λέει, υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να λάβουμε τις επαγγελίες. Και όταν καμιά φορά έχουμε ανάγκη από υπομονή, θυμόμαστε τον Ιώβ. Θυμηθείτε, λέει, τον Ιώβ, ο οποίος περιέμενε, αγαπητοί αδελφοί, με υπομονή. Είδετε, λέει, το τέλος του Κυρίου, ότι είναι μακρόθυμος ο Κύριος και πολυέλεος. Και πράγματι ο Ιώβ, βλέπετε ότι πόσα είχε περάσει. Είχε περάσει μεγάλες θλίψεις προσωπικές, ασθένειες, αλλά έμεινε, αγαπητοί αδελφοί, στον Κύριο. Θαυμάζω αυτόν τον άνθρωπο, τον Ιώβ, αγαπητοί αδελφοί, ο οποίος δεν είχε, όπως έχουμε σήμερα εμείς, την Αγία Γραφή από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν είχε εκκλησία να πάει, δεν είχε αδέλφια. Ακόμα και η γυναίκα του στη δυσκολία τη μεγάλη, του λέει, βλαστήμησε το Θεό και πέθανε. Και της λέει ο Ιώβ, μιλήσα μία των αφρόνων γυναικών. Και το σκεφτόμουν αυτό, γιατί το είπε. Δηλαδή, μιλάσα μία γυναίκα η οποία νομίζει ότι δεν υπάρχει Θεός. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος είναι πάνω απ' όλα, αγαπητοί αδελφοί, είναι αυτός ο οποίος μας ενισχύει, ο οποίος έρχεται στην δυσκολία μας και μας ενθαρρύνει. Και πραγματικά ο Ιώβ είχε κάτι, μια γνώση μέσα στην καρδιά του, την οποία τη βάσταγε δυνατά. Λέει, εξεύρω τη ζύο λυτρωτής μου και ότι θέλει αγερθεί εντε στις κάθε ημέρες επί της γης. Και αφού μετά το σώμα μου, λέει, το δέρμα μου, λέει, θα αναλωθεί, πάλι λέει, εγώ θα τον δω με τα μάτια μου. Θα τον θεωρήσουν οι οφθαλμοί μου, ποιον τον σωτήρα μου. Οι νεφροί μου, λέει, κατακαίονται τον κόλπο μου. Και πράγματι έμεινε μέχρι τέλους ο Ιώβ, αγαπητοί αδελφοί, και ήρθε ο Κύριος προσωπικά και του μίλησε και μετέτρεψε την ταλαιπωρία του σε μια μεγάλη ευλογία. Λέει λοιπόν, να στρέχουμε με θυπομονή στον προκείμενο εις ημάς αγώνα. Και έχουμε έναν αγώνα, αγαπητοί αδελφοί. Βλέπετε ότι όλοι οι Άγιοι μιλήσανε για τον αγώνα. Ο Απόστολος Πέτρος, ο Παύλος, λέει ότι τον αγώνα τον καλών ηγονίστην. Την πίστη τη διατήρησα. Το δρόμο τον ετελείωσα. Του λυπούμενη σε μέω τη δικαιοσύνη Στέφανος, τον οποίο θέλει μια αποδόση εν εκείνη τη ημέρα ο δίκαιος κριτής. Και όχι μόνο σε μένα, λέει, αλλά και εις πάντας όσους επιποθούσε την επιφάνεια αυτού. Και πράγματι έχουμε έναν αγώνα, αγαπητοί αδελφοί. Αλλά ξέρετε ότι κάνουμε έναν αγώνα ο οποίος δεν είναι μάταιος. Οι άνθρωποι αγωνίζονται για μάταια πράγματα, για υπουσιώδη πράγματα. Λέει μέσα, διάβαζα τελευταία, ιδού, λέει, έρχεται μετά των εφελών και θέλει η δία αυτών πάσο οφθαλμός και εκείνοι οι οποίοι τον εξεκέντησαν, λέει στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Και όταν κάποιος μεγάλος έρχεται, αγαπητοί αδελφοί, έρχεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή κάποιος μεγάλος ενός ξένου κράτους, γίνεται μεγάλη προετοιμασία. Πηγαίνουν μπροστά μοτοσυκλετιστές, αυτοκίνητα και σημαίες κυματίζουν, σάλπιγγες. Αλλά ο Κύριος μας, λέει, θα έρθει μετά των εφελών του ουρανού, μετά δυνάμεως και δόξης πολλής. Και θα τον δούνε και αυτοί, λέει, οι οποίοι τον εξεκέντησαν. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι όχι ήταν τότε μόνο στο Σταυρό του Κύριου και τον περιγελούσαν, αλλά και αυτοί οι οποίοι περάσαν τη ζωή τους χωρίς να δώσουν σημασία στο Σταυρό του Κυρίου. Νομίζανε πως δεν τους αφορούσε. Αλλά εμείς ευχαριστούμε τον Κύριο, έκανε μεγάλη χάρη ο Κύριος, αγαπητά μου αδέλφια, και καταλάβαμε, μας αποκάλυψε ο Κύριος ποιος είναι πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Και εκεί συντρίφθηκε η καρδιά μας. Αναγνωρίσαμε πραγματικά ότι ο Χριστός είναι για μας τα πάντα. Και σήμερα το βράδυ είμαστε εδώ επειδή τον αγαπάμε. Ήρθαμε να τον συναντήσουμε, είναι εν το μέσο ημών. Και λέει ο λόγος του Θεού ότι να απορρίψουμε, λέει, παν βάρος και την ευκόλωση περιπλέκουσα ημάς αμαρτία. Και πραγματικά υπάρχουν διάφορα βάρη, αγαπητοί αδελφοί, τα οποία καλούμεθα να απορρίψουμε. Και μιλάει ο λόγος του Κυρίου για διάφορα τέτοια βάρη. Λέει στην επιστολή του Πέτρου, ο λόγος του Κυρίου μας, απορρίψατες λοιπόν πάσαν κακίαν και πάντα δόλων και υποκρίσεις και φθόνους και πάση καταλαλιάς, επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη, το λογικό άδωλο γάλα για να αυξήσετε δι' αυτού, επειδή εγεύθητο ότι αγαθός ο Κύριος. Μα τι λες εδώ, Κύριε? Να απορρίψω εγώ που είμαι παιδί του Θεού πάσα κακία και πάντα δόλων και υποκρίσεις και φθόνους και πάση καταλαλιάς? Σε ποιους τα λες αυτά? Μιλάς σε Αγίους? Μα παρακάτω λέει, εσείς είσαστε, λέει, ένα βασίλειο ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλει τα σαρετά σε εκείνου, όσα σε κάλεσαν εκ του σκότου στο θαυμαστόν αυτού φως. Υποτέ μειώντες λαός, τώρα δε λαός του Θεού. Υποτέ μη ελεημένοι, τώρα δε ελεηθέντες.
Και πραγματικά, αγαπητοί αδελφοί, ξέρετε ότι μπορεί και το παιδί του Θεού να αποκτήσει τέτοια βάρη. Μια ρίζα πικρίας, κάτι να μπει μες στην καρδιά του, να μην έχει συγχωρέσει, να επιθυμεί άλλα πράγματα, μια πλεονεξία. Είναι πράγματα τα οποία βαραίνουν την καρδιά μας, αγαπητοί αδελφοί. Και ο λόγος του Κυρίου λέει τώρα: απορρίψατε πάντα τα αυτά. Οργήν, θυμών, κακία, βλασφημία. Μην ψεύδεστε, λέει, σ' αλλήλους. Και πράγματι αυτά είναι τα οποία βαραίνουν την καρδιά μας, αγαπητοί αδελφοί. Και τον έσχατο αυτό καιρό πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Προσέξτε, λέει, να μην βαρυνθεί η καρδιά σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών. Είναι αυτά τα οποία βαραίνουν την καρδιά μας και δυσκολευόμαστε να πάμε στην προσευχή, να μελετήσουμε το λόγο του Κυρίου, να τρέξουμε στην ανάγκη του αδελφού. Και ο Κύριος μας θέλει ελεύθερους, αγαπητοί αδελφοί, να τρέχουμε τον προκείμενο σημάς αγώνα. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Και την ευκόλως, λέει, περιπλέκουσα ημάς αμαρτία. Όταν λέει αμαρτία εδώ, αγαπητοί αδελφοί, εννοεί την παλαιά μας φύση. Η παλαιά φύση, η οποία καταδικάστηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, την οποία τη θάψαμε, η οποία όμως διεκδικεί, αγαπητοί αδελφοί, τα δικαιώματά της. Και έρχεται στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Κύριος και μας λέει: ας μη βασιλεύει, λέει, η αμαρτία εν το θνητό ημών σώματι, ώστε κατά τας επιθυμίας αυτής να δουλεύετε εις αυτήν. Του σώματος να δουλεύετε εις αυτήν. Και εύκολα μας περιπλέκει, αγαπητοί αδελφοί, μια πλεονεξία, να πάρω ένα καινούργιο αυτοκίνητο, να κάνω μια δεύτερη δουλειά, αν και τώρα οι δουλειές σπανίζουν. Δεν πειράζει να μην έρχομαι στην εκκλησία. Μετά αρχίζει και βαραίνει η καρδιά, αρχίζει και δυσκολεύεται να διαβάσει το λόγο του Θεού, δεν πάει στην προσευχή. Ευκόλως, λέει, εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Και καλούμεθα να απορρίψουμε πάντα τα αυτά, αγαπητοί αδελφοί. Και ξέρετε, ο καλύτερος τρόπος να τα απορρίψουμε ποιος είναι? Να αφήσουμε τη νέα ζωή, η οποία μεγαλώνει μέσα μας, να πετάει την παλιά ζωή από πάνω μας. Είναι όπως το δέντρο, αγαπητοί αδελφοί, το οποίο βλέπετε ότι το χειμώνα είναι ξερό, αλλά όταν έρθει η άνοιξη, αρχίζει και μπουμπουκιάζει, αρχίζει και βγάζει άνθη, αρχίζει και βγάζει καρπούς. Και τα παλιά φύλλα τι γίνονται? Τα παλιά φύλλα φυσάει ένας άνεμος και φεύγουν μόνα τους. Και λέει ο Κύριος να τα απορρίψουμε πάντα τα αυτά. Και να τρέχουμε με θυπομονή στον προκείμενο εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως. Τα μάτια μας στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, αγαπητοί αδελφοί, ο οποίος είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεως, όπως μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Ο οποίος υπέρ της χαράς της προκειμένης σε αυτόν, υπέφερε σταυρών, καταφρονήσα στην εσχήνη και κάθισε εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Και εδώ μας δίνει δύο παραδείγματα, αγαπητοί αδελφοί. Όχι ότι θα έχουμε μόνο τον Κύριό μας σαν παράδειγμα. Αυτός είναι το παράδειγμά μας. Σε όλα, στην προσευχή, στην αγάπη, στην υπακοή στο θέλημα του Πατέρα, στην αγάπη για τους ανθρώπους. Αλλά έχει και κάτι άλλο, αγαπητοί αδελφοί. Είναι αυτός ο οποίος έρχεται να μας δώσει τη βοήθειά του την έμπρακτη. Όταν αποβλέπουμε σε εκείνον, όταν περιμένουμε από εκείνον βοήθεια, έρχεται ο Κύριος και μας ενισχύει. Βλέπουμε πόσες φορές οι μαθητές, αγαπητοί αδελφοί, δεν βρεθήκαν σε δύσκολη θέση. Μια φορά ο Κύριος μας, αφού είχε κάνει ένα μεγάλο θαύμα, είχε θρέψει με 5 άρτος και 2 ψαράκια, είχε θρέψει 15.000 κόσμο περίπου. Και τους έβαλε μέσα σε ένα πλοιάριο και τους λέει: περάστε απέναντι. Τους ανάγκασε, λέει, να περάσουν απέναντι, διότι προφανώς δεν θέλανε, επειδή βλέπανε ότι έχετε κακοκαιρία. Και ο Κύριος τους ανάγκασε να περάσουν απέναντι. Η εντολή ήταν σαφής: περάστε απέναντι. Εκείνος ανέβηκε στο όρος για να προσευχηθεί. Και κοπηλατούσαν, αγαπητοί αδελφοί, δοκιμαζόμενοι από το ανέμου, πρώτη φυλακή της νυχτός, δεύτερη φυλακή της νυχτός, τρίτη φυλακή της νυχτός. Ήταν ένας αγώνας. Αλλά πιστεύω ότι η καρδιά τους ήταν στον Κύριο. Τι μας έχει πει Πέτρο? Να περάσουμε απέναντι. Τι μας έχει πει Ματθαίε? Να περάσουμε απέναντι. Και όλοι μαζί κοπηλατούσαν. Και πράγματι ζούμε, αγαπητοί αδελφοί, αυτές την περίοδο, την τελευταία αυτή περίοδο, τόσο μεγάλη ένταση του ανέμου. Βλέπουμε τον άνεμο να είναι τόσο ενάντιος. Όλες οι δυνάμεις να είναι εναντίον, αγαπητοί αδελφοί. Και ξέρουμε ότι η δοκιμασία, η πίεση αυτή θα αυξηθεί περισσότερο. Αλλά αυτός ο οποίος έχει τα μάτια του στον Κύριο, αυτός ο οποίος επικαλείται και κράζει τον Κύριο, θα δει τον Κύριο με έναν τρόπο ο οποίος πιστεύω θα είναι μοναδικός, αγαπητοί αδελφοί. Ναι, μεν αυξάνει τόσο πολύ η πίεση του εχθρού, αλλά και η δύναμη του Κυρίου θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και ενώ μένουν στον αγώνα, μένουν στην προσπάθεια, ενωμένοι, αγαπημένοι, συναγωνιζόμενοι, ξαφνικά βλέπουν τον Κύριο με έναν τρόπο που δεν τον είχαν δει ποτέ μέχρι τότε. Και πιστεύω, αγαπητοί αδελφοί, ότι θα δούμε τον Κύριο με έναν τρόπο που δεν τον έχουμε δει μέχρι τώρα.
με έναν τρόπο μεγαλειώδη. Μία αδελφή μας από μία εκκλησία διαγνώστηκε ότι έχει καρκίνο. Είναι νέα στην ηλικία 32 χρονών και έχει καρκίνο στο σηκώτη. Και ήρθε στο νοσοκομείο, την είδα και ήταν πανέμορφη και έλαβε το πρόσωπό της. Λέω, με συγχωρείς, λέω, ξέρω τον άντρα σου, ξέρω ότι έχεις ένα παιδάκι, πώς είσαι τόσο χαρούμενη? Λέει, γιατί μου μίλησε ο Κύριος. Γιατί, λέει, με επισκέφτηκε ο Κύριος και ήμουν, λέει, ξαπλωμένη και το ένα αυτή μου ακούμπησε στο μαξιλάρι και το άλλο αυτή μου ήταν ανοιχτό προς τον ουρανό. Και είναι πολύ σημαντικό, αγαπητοί αδελφοί, και στη δυσκολία μας και στην ευρυχωρία μας, τα αυτιά μας να είναι ανοιχτά στον ουρανό. Και ακούει, και τα δύο αυτιά, και ακούει μια φωνή. Τώρα θα αρχίσουν να γίνονται τα μεγάλα θαύματα. Και ταυτοχρόνως κατέβηκε η παρουσία του Κυρίου και αισθάνθηκε τέτοια αγάπη, τέτοια συγκίνηση, τέτοια ευλογία που μου λέει, αδελφέ μου, λέει, δεν ξέρω αν θα με κάνει καλά ο Κύριος. Αλλά ήταν τέτοια η παρουσία του, ήταν τέτοια η χαρά που αισθάνθηκα, τέτοια η ευλογία που δυστυχώς μπορώ να πω, λέει, ότι δεν είναι αυτό που με συγκινεί, που εξητώ. Εκείνο που εξητώ είναι την παρουσία του Κυρίου. Λέω, αδελφούλα μου, ο Κύριος να κάνει χάρη και να σε θεραπεύσει κιόλας. Και πραγματικά, αγαπητοί αδελφοί, ξαφνικά είδανε τον Κύριο με έναν τρόπο που δεν τον είχαν δει μέχρι τότε. Και πιστεύω, αγαπητά μου αδέλφια, ότι πραγματικά ζούμε αυτές τις έσχατες μέρες, ζούμε τις έσχατες στιγμές, αγαπητοί αδελφοί. Δεν μπορώ να πω και να οριοθετήσω ότι θα δοθούν προηγουμένως τα μεγάλα χαρίσματα και μετά θα έρθει η αρπαγή της Εκκλησίας. Μπορεί να γίνει τώρα η αρπαγή. Αλλά όμως ο Κύριος θα έρθει με δύναμη μεγάλη, αγαπητοί αδελφοί. Και ξαφνικά το βλέπουν να έρχεται ο Κύριος περπατώντας επάνω στα κύματα. Και φοβηθήκανε τόσο πολύ οι μαθητές που κράξαν από το φόβο τους. «Α, φάντασμα είναι!» Και ακούνε μια φωνή, «Μη φοβάστε, εγώ είμαι». Είναι ο Κύριος μας, ο οποίος είναι κοντά μας, αγαπητοί αδελφοί. Μας βλέπει να αγωνιζόμαστε μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος είναι εντελώς ενάντιος. Όλες οι δυνάμεις είναι ενάντιες, αγαπητοί αδελφοί. Το κοσμικό σύστημα, τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, τα πάντα είναι εναντίον στο λόγο του Κυρίου μας. Αλλά μου κάνει εντύπωση, αγαπητοί αδελφοί, διάβαζα ένα εδάφιο σήμερα στο 6ο κεφάλαιο προς Εβραίους επιστολής. Λέει, αφήσατε στην αρχική διδασκαλία, ασφερόμεθα, λέει, προς την τελειότητα. Και πάλι εδώ βλέπετε ότι ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής βάζει και τον εαυτό του μέσα. Και λέει, ασφερόμεθα προς την τελειότητα. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος αφήνεται στην υγιένουσα διδασκαλία, σαν ένα ευλογημένο ποτάμι που πηγαίνει αντίθετα με το υπόλοιπο ρεύμα, θα φέρεται από τον Κύριο προς την τελειότητα, αγαπητοί αδελφοί. Θα αυξάνει σε αγιασμό, σε καθαρότητα, σε αφιέρωση. Και εκεί ο Πέτρος, αγαπητοί αδελφοί, τολμάει το απίστευτο. Του λέει, Κύριε, εάν είσαι εσύ, πες μου να περπατήσω επάνω στα κύματα. Και ακούει τη φωνή του Κυρίου, έλα Πέτρο. Και βάζει το πόδι του πάνω στα κύματα και αρχίζει να περπατάει. Και τα κύματα είναι το νερό, αγαπητοί αδελφοί, από κάτω είναι στέρεο. Μα το πιστεύεις ότι είναι δυνατόν να γίνει αυτό? Έτσι ακριβώς έγινε, αγαπητοί αδελφοί. Τώρα τελευταία ο Κύριος μου έλεγε ένα εδάφιο. Αυτός το όντι τα ασθενείας ημών εβάστασε και τα νόσους ημών τα επεφορτίστη. Και το σφυροκοπούσε το Πνεύμα το Άγιο μέσα στο μυαλό μου και μέσα στην καρδιά μου. Και όλο και περισσότερο μου ανέλυε ποιος είναι αυτός το αυτός. Ποιος είναι ο αυτός? Είναι αυτός δια του οποίου και δια τον οποίο γίναν τα πάντα. Είναι αυτός ο οποίος βαστάει τα πάντα με το λόγο της δυνάμεώς του. Είναι αυτός ο οποίος από το μηδέν έκανε το σύμπαν ολόκληρο. Και όσο μεγαλύνει το Κύριος μέσα στην καρδιά μας και μέσα στο νου μας, αγαπητοί αδελφοί, τόσο πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν να κάνει τα απίστευτα. Μα είναι δυνατόν ο καρκίνος να γίνει καλά? Ο Κύριος έχει και την εξουσία και τη δύναμη, αγαπητοί αδελφοί. Και έλεγα, γιατί, Κύριε, μου δίνεις αυτό το μήνυμα σήμερα το βράδυ? Και μετά άκουσα ότι έχετε προσευχή και νηστεία, αγαπητοί αδελφοί, για τους ασθενείς. Είναι αυτός ο οποίος έχει τη δύναμη, γιατί δίνει υπόσταση στα πάντα, και είναι αυτός ο οποίος έχει και την εξουσία, ξέρετε γιατί? Γιατί εβάσταξε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά και τις ασθένειές μας και τις αμαρτίες μας και τις θλίψεις μας και τις παραβάσεις μας. Και καθώς περπατούσε προς τον Κύριο ο Πέτρος, ξαφνικά τα μάτια του τα πήρε από τον Κύριο και τα έστρεψε πάνω στον άνεμο, τα έστρεψε πάνω στα κύματα
Και εδώ λέει «αποβλέποντες εις τον Ιησούν». Και ο αγώνας του Πνεύματος του Αγίου, αγαπητοί αδελφοί, είναι να έχουμε στραμμένα τα μάτια μας στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Και να μην πάρουμε τα μάτια μας από τον Κύριο. Όσο μεγάλη και να είναι η δυσκολία, όσο και μεγάλη να είναι η καταιγίδα και ο άνεμος. Τώρα τελευταία, μα τι θα κάνει ο Κύριος? Θα κάνει μεγαλία, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος. Τώρα τελευταία μίλαγα με έναν αδελφό, ο οποίος έχει περάσει πάρα πολλά και είναι πάρα πολύ ζηλωτής του Κύριου. Τον ξέρω πολλά χρόνια τώρα και θαυμάζω την προσωπική του ζωή και τον αγιασμό του. Και ενώ πέρασε τόσα πολλά, αγαπητοί αδελφοί, ξαφνικά μου λέει ο αδελφός ότι του είχε δώσει μία έμπνευση ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, και έχει αναπτύξει μία εφαρμογή η οποία έχει παγκόσμια απήχηση. Κύριε, λες να γίνει εκατομμυριούχος από τη μια στιγμή στην άλλη? Λέω, αδελφέ μου, λέω, σε έχω δει στην δυσκολία σου να είσαι αφιερωμένος στον Κύριο. Λέω, σου εύχομαι, αν ο Κύριος ευδοκίσει να γίνεις εκατομμυριούχος, να είσαι το ίδιο αφιερωμένος και ζηλωτής και στην ευρυχωρία σου. Αλλά λέμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο Κύριος δεν εμποδίζεται να κάνει τα πάντα. Ένα έχει σημασία μόνο, να βλέπουμε και να έχουμε στραμμένα τα μάτια μας στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Ο οποίος, λέει, Κύριος, υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν. Επάνω στο Σταυρό ο Κύριος είχε μία χαρά, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί έβλεπε την Εκκλησία του. Δια της πίστεως, και επειδή είναι ο Θεός, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, έβλεπε αυτήν την οποία θα του χάριζε ο Πατέρας προκαταβολής κόσμου. Και λέει στο άσμα των ασμάτων, έτρωσα στην καρδία μου δια ενός των μπλοκάμων σου, αδελφή μου νύμφη. Δηλαδή, επάνω στο Σταυρό ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, είχε μία χαρά η οποία ήταν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι έβλεπε μετά από το Σταυρό. Και πράγματι έρχεται η πνευματική μας ζωή και μας δίνει αυτή τη μεγάλη δυνατότητα. Σκεφτόμαστε τον Μωυσή, αγαπητοί αδελφοί, ο οποίος λέει όταν μεγάλωσε αρνήθηκε να λέγεται υιός της διγατρός του Φαραώ. Διότι λέει, προτίμησε λέει να έχει πρόσκαιρο απόλαυση, να κακοπαθεί με το λαό του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρο απόλαυση αμαρτίας, διότι απέβλεπε στην εισταφοδοσία. Δηλαδή είδε ξαφνικά ο Μωυσής, και δια της πίστεως βλέπουμε, αγαπητοί αδελφοί, ποιο ήταν το αγαθό, ποιο ήταν το συμφέρον του. Από τη μία μεριά είχε την πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας και από την άλλη μεριά είχε το να κακουχεί με το λαό του Θεού, να κακοπαθεί με το λαό του Θεού. Και γι' αυτόν τότε σήμαινε ότι έπρεπε να φύγει, αγαπητοί αδελφοί, μέσα στην έρημο, να κακοπαθήσει, κακοπάθησε τελικά 40 ολόκληρα χρόνια, ακόμα και με τις αντιλογίες του λαού, αλλά προτίμησε, λέει, να έχει να κακοπαθεί με το λαό του Θεού, γιατί, λέει, απέβλεπε στην εισταποδοσία. Και εμείς τώρα, αγαπητοί αδελφοί, κακοπαθούμε? Δεν ξέρω αν κακοπαθούμε, μάλλον καλοπαθούμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Απορούν οι άνθρωποι και λένε, μα χάσατε τα πάντα για τον Κύριο, για τον Χριστό. Και έλεγε κάποιος ο οποίος είναι αλκοολικός, ήταν αλκοολικός και άλλαξε η ζωή του. Λέει, πράγματι, λέει, στερήθηκα πολλά, λέει, με τον Χριστό. Γίναγα, λέει, από το καπηλιό και έκανα οχτάρια στο δρόμο και με κοροϊδεύανε, λέει, οι άνθρωποι. Το στερήθηκα, λέει, αυτό. Γίναγα, λέει, σπίτι μου και έδαινα τη γυναίκα μου, γιατί δεν της είχα δώσει λεφτά και δεν είχε μαγειρέψει. Τώρα, λέει, μέσα στο σπίτι μας υπάρχουν χαρές, γέλια και αγάπη. Το στερήθηκα, λέει, και αυτό. Πράγματι, λέει, στερήθηκα πολλά με τον Χριστό. Αλλά, αγαπητοί αδελφοί, πραγματικά κερδίζουμε και αυτή τη ζωή και τη μέλουσα ζωή. Αλλά λέμε ότι πράγματι καταλαβαίνουμε αυτά τα οποία λέει ο Απόστολος Παύλος. Ή να πω κάτι, ότι εμείς, λέει, οι οποίοι έχουμε τον αραβόνα του Πνεύματος, την απαρχή του Πνεύματος, καταλαβαίνουμε λίγο από αυτά που λέει ο Παύλος. Ότι φρονώ, λέει, είμαι, λέει, πεπισμένος ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού, και σκεφτείτε τι είχε περάσει ο Παύλος, δύο φυλακίσεις, ταλαιπωρίες, ραβδισμούς, φυλακίσεις, μαστιγώσεις, τελικά εμαρτύρησε με διαξήφους. Και λέει, τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα, τη μέλουσα να αποκαλυφθεί εις ημάς. Και το Πνεύμα του Άγιον έρχεται να μας φανερώσει, αγαπητοί αδελφοί, τη δόξα η οποία είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί εις ημάς. Η Βασιλεία των Ουρανών είναι έτοιμη, αγαπητοί αδελφοί. Έρχεται ο Απόστολος Πέτρος και λέει, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος κατά το πολύ έλεος αυτού
αναγέννησε ημάς σε ελπίδα ζώσαν, για της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, σε μια βασιλεία άφθαρτη, αμάραντη και αμίαντη, πεφυλαγμένη στον ουρανό δι' ημάς. Είναι έτοιμη η βασιλεία. Είναι αυτό το οποίο λέει ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, ελάτε λέει, τα σφαχτά είναι έτοιμα, τον ίνο μου τον εκέρασα, όλα είναι έτοιμα, ελάτε λέει στο δείπνο. Και εμείς πάμε, ερχόμαστε και απολαμβάνουμε το λόγο του Κυρίου, απολαμβάνουμε το τέλος της πίστεώς μας, βλέπουμε τις ενέργειες του Κυρίου στη ζωή μας από τώρα. Αλλά πάνω απ' όλα, αγαπητοί αδελφοί, καταλαβαίνουμε, όπως είπα και προηγουμένως, αυτά τα λίγα εδάφια τα οποία το Πνεύμα του Άγιο τα σχολιάζει μέσα μας. Η μεγάλη, λέει, προσδοκία της κτήσεως προσμένει την φανέρωση των Υιών του Θεού. Διότι, λέει, η κτήση πετάχθη στη ματαιότητα ουχή εκουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν. Επελπίδει ότι και αυτή η κτήση θα μεταβεί από τη δουλεία της φθοράς στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Και όχι μόνο εμείς, λέει, όχι μόνο οι κτήσεις, αλλά και εμείς, οι οποίοι έχουμε την απαρχή του Πνεύματος, στενάζομαι εν εαυτής, επιποθούντας να ενηθούμε, λέει, το κατοικητήριό μας, το επουράνιο. Θέλουμε, λέει, την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματός μας. Και πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, μέσα στο σώμα αυτό στενάζουμε, το θεραπεύει ο Κύριος. Είναι ένα σώμα το οποίο έχει μια ημερομηνία λήξεως. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο για τα σώματα τα οποία μας έχει χαρίσει. Αλλά ξέρουμε ότι το πολίτευμά μας, λέει, είναι εν ουρανής, οπόθεν και προσμένομεν σωτήρα, τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ο οποίος θα μετασχηματίσει το σώμα αυτό της ταπεινώσεώς μας, να το κάνει σύμμορφο με το σώμα της δόξας του, κατά την ενέργεια με την οποία δύναται και να υποτάξει τα πάντα εις εαυτόν. Τι δόξα μας περιμένει, αγαπητοί αδελφοί. Σκέψω ότι, όπως λέει και ο αδελφός, ότι αυτό το κάθισμα στο οποίο κάθεσαι σήμερα το βράδυ είναι ένας θρόνος. Σκέψω ότι η δόξα την οποία περιμένει εσένα, περιμένει και που είσαι ατελής και είμαι ατελής, και ο οποίος είσαι τελειοποιούμενος από τον Κύριο, περιμένει και τον αδελφό σου, ο οποίος κάθεται δίπλα σου. Να καταλάβουμε πόσο πολύ μας έχει αγαπήσει ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί. Ένα θα σας πω. Μου κάνει εντύπωση πολλές φορές ακούω ανθρώπους οι οποίοι είναι απογοητευτικοί και είναι απογοητευμένοι. Λέει, μα τι είναι η γη, λέει. Ένας κόκκος άμμου, λέει, στο σύμπαν. Δεν είσαι τίποτα. Και πράγματι ο διάβολος θέλει να αποδομήσει την αξία του ανθρώπου. Τι είσαι, καημένε. Μία τυχαία μετάλλαξη. Τυχαίως έγινες από τον πίθηκο. Και τι είναι η γη. Ένας κόκκος άμμου. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, αγαπητοί αδελφοί, ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε και τον Υιό το μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Και έρχεται και μας λέει η Γραφή και το αποδεικνύει και η επιστήμη, ότι τον άνθρωπο τον έπλασε από χώματος εκ της γης και νεφίσε, λέει, στους μικτήρας του πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος ελπίδα ζώσα. Ναι, μου λέει ένας προχτές που μίλαγα μαζί του, αλλά και η γη, μου λέει, τι είναι, ξέρεις πόσοι γαλαξίες υπάρχουν. Λέω, ξέρω. Πόσοι, μου λέει, 100 δισεκατομμύρια. Βλέπεις, μου λέει. Και κάθε γαλαξία, ξέρεις πόσους ήλιους έχει. Λέω, ξέρω. Λέει, πόσους. 100 δισεκατομμύρια. Λέει, μπα και αυτό το ξέρεις. Λέω, ξέρω και κάτι που δεν ξέρεις εσύ, του λέω. Δηλαδή, μου λέει, όλο το σύμπαν έγινε για να υπάρχει ζωή στη γη. Τι λες, μου λέει, υπάρχει και πράγμα. Λέω, πράγματι. Αυτό λέει η επιστήμη. Πάνω από 310 παράμετροι είναι τόσο λεπτά ρυθμισμένες και από ποιον άραγε. Από τα ηλεκτρόνια, τη μάζα, τη στροφορμή, τη βαρύτητα, την ταχύτητα, τα πάντα, για να είσαι εσύ εκεί τώρα και εγώ εδώ και να ακούμε και να καταλαβαίνουμε και να αναπνέουμε και να βλέπουμε. Όλα αυτά τα έχει φτιάξει, και να σου πω και κάτι άλλο. Ξέρω και το όνομά του, λέω. Τι μου λες, μου λέει. Λέω, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Είναι ο σωτήρας μου. Για να γνωρίσετε, λέει, την αγάπη του Θεού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση. Δεν το είχα σκεφτεί, μου λέει, ποτέ έτσι. Λέω, έτσι είναι, λέω. Τόσο μεγάλη αξία έχει ο άνθρωπος. Και έχει το διάβολος να τον υποβαθμίσει, να τον φέρει σε απελπισία. Έχει αξία, αδελφέ μου. Και αυτή η αξία οφείλεται στο ότι ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Και λέει, υπέρ της χαράς προκειμένης αυτών, υπέφερε σταυρών, καταφρονήσα στην Εσχήνη. Και όσο πιο πολύ το Πνεύμα το Άγιο μας σχολιάζει, ποιος είναι αυτός. Λέει, Σμύρνα και Κασία και Αλόη, λέει, ευωδιάζουν πάντα τα ημάτια σου, όταν εξέρχεσαι, λέει, από των ελεφαντίνων παλατίων για τα οποία σε εξέθρεψαν. Δηλαδή, ποιος είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, αγαπητοί αδελφοί, έγινε επικατάρατος. Τον ονειδίζανε. Τον είχαν χαστουκίσει, τον είχαν τριχομαδίσει. Του είχαν αυλακώσει την πλάτη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με το μαστίγιο αυτό, το οποίο, ξέρετε, είχε 9 ουρές, αγαπητοί αδελφοί. Κάθε 10 πόντους είχε κόκαλο και μολύβι. Και όταν έπεφτε στην πλάτη του μαστιγωμένου,
του άνοιγε τις φλέβες, το δέρμα, τις σάρκες, υπέρ της χαράς προκειμένης σε αυτόν. Υπέμεινε σταυρό. Τον απορρίψανε. Για ποιον? Για σένα και για μένα. Υπέμεινε σταυρόν, καταφρονήσα στην Εσχήνη και κάθισε εν δεξιά του Θεού. Και παρακάτω μας λέει, αγαπητοί αδελφοί, όλα αυτά τα οποία ο Κύριος μετέρχεται για να μας τελειοποιήσει, να μας αγιάσει, έχει τα πέντε βήματα της πνευματικής ανορθώσεως. Λέει, ανορθώσα τα σκεχαυνωμένα σχήρα και τα παραλυμμένα γόνατα. Και πολλές φορές έρχεται η προσωπική μας ζωή, αγαπητοί αδελφοί, να κουράσει τα πόδια μας και να παραλύσει τα χέρια μας. Αλλά ο Κύριος έρχεται να σου πει ότι μη φοβάσαι, εγώ σε συγχωρώ, εγώ σε ενθαρρύνω, εγώ σε βοηθάω, εγώ έρχομαι να σε ανορθώσω. Να προσέξουμε, λέει, την ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, χωρίς του οποίου δεις τελειτή τον Κύριο. Και είναι ωραίο, αγαπητοί αδελφοί, να έχουμε ειρήνη με τα πάντων. Όσο τα φημών, λέει, ειρηνεύεται με τα πάντων ανθρώπων. Και όλα αυτά τα οποία γράφει παρακάτω, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί λέει στο τέλος ότι του οποίου τη φωνή την γη εσάλευσε τότε, τώρα δε υπεσχέθη λέγον, έτι άπαξ εγώ σύ ουχή μόνο την γη αλλά και των ουρανών. Το δε τι άπαξ δηλεί τον σαλευωμένο τη μετάθεση ενός χειροποίητων, δια να μείνω στα μη σαλευόμενα. Θα κάνει ένα σεισμό, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος, και όλα τα οποία είναι σαλευόμενα θα φύγουν. Ένα θα μείνει, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Πύλες άδου, λέει, δεν θα ίσχυσουν κατά αυτής. Δεν είμαστε, λέει, πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά είμαστε συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού. Επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνία ουλήθου αυτού του Ιησού Χριστού. Αγαπητά μου αδέλφια, λίγος καιρός είναι ακόμα και θα δούμε τον Κύριο με μεγάλη δύναμη, αλλά και σήμερα το βράδυ, αυτό μου θυμίζει ο Κύριος τώρα. Έτσι ήταν η Μάρθα. Ο αδερφός ο Λάζαρος ήταν μέσα σε ένα μνήμα. Και ο Κύριος πήγε σε συνάντησή τους. Και του λέει, της λέει, Μάρθα, λέει, ο αδελφός θα αναστηθεί. Το ξέρω, Κύριε, λέει. Εν τη Αναστάση των νεκρών, εν τη Εσχάτη ημέρα. Όταν γίνει η Ανάσταση, ξέρω, θα με θεραπεύσεις, Κύριε. Θα κάνεις έκβαση το αίτημά μου. Και της λέει ο Κύριος, Μάρθα, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Πας όσες πιστεύεις σε με και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Και πας όσες τη ζει και πιστεύεις σε με, δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα. Και αυτός ο οποίος λέει ότι εγώ είμαι, και σήμερα το βράδυ είναι το μέσο ημών. Να το βάλουμε αυτό στην καρδιά μας και να τον εξητήσουμε. Είναι αυτός ο οποίος θεραπεύει, ο οποίος κάνει εκβάσεις, θαυμαστές. Είναι αυτός που βαφτίζουμε πνεύμα Άγιον. Είναι αυτός που σε λίγο θα έρθει με τον εφελόν του ουρανού. Ο Κύριος θα μας ευλογεί όλους.